Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο σελιόνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Τραγούδησαν διεκδικώντας χώρο σε ένα σχολείο που δεν κατασκευάστηκε με προδιαγραφές μουσικού, αλλά ως τέτοιο λειτουργεί. Μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Χανίων διεκδικούν λύσεις για να παρακολουθούν χωρίς παρεμβολές τα μαθήματα γενικής παιδείας και για να διδάσκονται μουσική σε αίθουσες κατάλληλες. Κάνω μαθήματα σε διαδρόμους, έχει τύχει να κάνω μάθημα στην αυλή, κάτω από σκάλες, σε αίθουσες που δεν θα έπρεπε να γίνεται μάθημα, όπως η αίθουσα εκδηλώσεων, η οποία είναι πλήρως ακατάλληλη για αίθουσα εκδηλώσεων, διότι είναι πολύ μικρή, δεν χωράει ούτε όλο το σχολείο, έχει κολόνες μπροστά από τη σκηνή. Και τα σύνολα που κάνουμε επίσης, τα οποία γίνονται και αυτά σε είτε στις αίθουσες μαθημάτων, που δεν είναι σωστά δομημένες, είτε στην αίθουσα εκδηλώσεων, όπου επίσης δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Κάνουμε μάθημα και ακούμε όλα τα μουσικά όργανα που παίζουν ταυτόχρονα. Το έχουμε συνηθίσει μεν, αλλά σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε συγκέντρωση δεν μας βοηθάει καθόλου. Στα Χανιά, παρότι το ενδιαφέρον μιας σημαντικής μερίδας μαθητών για φοιτηση στο μουσικό σχολείο είναι μεγάλο, ο χώρος υποστηρίζει μέχρι 12 αίθουσες μουσικής παιδείας, με συνέπεια 60 με 70 αιτήσεις κάθε χρόνο να απορρίπτονται. Τι ωστόσο, μέσα σε αυτά τα χρόνια χρειαζόμαστε κάποια λύση, διότι με το να έχουμε έλλειψη χώρου, φέτος αρχίσαμε να μειώνουμε από 3 τμήματα που εισάγονται στην πρώτη γυμνασίου σε 2. Το σκηνικό του αποθαρρυντικού κλίματος για μουσική εκπαίδευση στα Χανιά έρχονται να συμπληρώσουν οι ελλείψεις σε βιβλία, τα οποία οι μαθητές αναγκάζονται να αγοράζουν, αλλά και σε μουσικά όργανα, κατάλληλα για να διδάξουν σε ανερχόμενους μουσικούς την τέχνη που αγαπούν. Το σχολείο εν τέλει δεν τους προσφέρει κάτι έξτρα, γιατί δεν δίνεται ούτε μοριοδότηση στα παιδιά της τρίτης λυκείου για μουσικές σχολές, ούτε πιστοποίηση των 6 χρόνων μουσικών σπουδών επί της ουσίας, και για να κάνουμε μια πιστοποίηση πρέπει να πάμε εξωτερικά σε οδεία να διαθέσουμε χρήματα δικά μας. Αύριο οι μαθητές και οι μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Χανίων θα συνεχίσουν τις δράσεις τους με πορεία μέχρι τη Δημοτική Πινακοθήκη στην Οδοχάλιδον, όπου θα δώσουν μουσική παράσταση διαμαρτυρίας.